Πάμε στη Μαρία. Άλλο τελεία. Ένα λεπτό και να δούμε χιόνια Θεσσαλονίκης. Η Μαρία πρέπει να έχει γίνει χιονάνθρωπο τώρα με τόσο χιόνι. Κοντά είναι. Έλα, Μαρία, μου σε έβλεπα χθες στο κεντρικό. Καλημέρα. Στο κεντρικό δελτίο η καημένη. Χιόνιζε εκεί γάντια όλα αυτά. Σκούφος, διπλά ρούχα εννοείται, πολύ ζεστά, μπότες, τσουχτερό το κρύο. Στη Θεσσαλονίκη θα πρέπει να το σημειώσουμε αυτό. Και χιονόπτωση αρκετά δυνατή, μέχρι και χιονοθύελλα είδαμε, στον Χορτιάτιο που βρισκόμαστε σήμερα το πρωί. Την καλημέρα μας λοιπόν. Εδώ, όπως βλέπετε, το χιόνι δηλώνει παρόν από χθες το απόγευμα. Γύρω στις 5 με 6 άρχισε η χιονόπτωση, η οποία δεν συνεχίστηκε καθόλου τη διάρκεια της νύχτας. Τώρα έχει ένα σαν χιονόνερο, λίγες νυφάδες βλέπουμε να πέφτουν. Οι δρόμοι είναι καθαροί, οι δρόμοι είναι ανοιχτοί, εκτός από δύο περιπτώσεις εδώ στη Θεσσαλονίκη, από τον Χορτιάτη μέχρι τον Άγιο Βασίλειο και από το Ρεόκαστρο μέχρι το Μελισσοχώρι. Εκεί οι δρόμοι είναι κλειστοί. Η διέλευση των οχημάτων έχει απαγορευτεί από χθες το απόγευμα, ενώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι από χθες το μεσημέρι η τροχέα της Θεσσαλονίκης έβγαλε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία όλα τα οχήματα θα πρέπει να είναι φοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες ή να έχουν χιονολάστιχα. Επίσης, έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία από χθες στα φορτηγά και τα λεωφορεία, τα φορτηγά άνω του 1,5 τόνου στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Ενώ είχαμε φυσικά χιονόπτωση και σε πολλά άλλα μέρη της Βόρειας Ελλάδας, στον Βόρειο Εύρο, στην Δυτική Μακεδονία, Γρεβενά, Κοζάνη, Φλόρινα, Καστοριά και στην Κεντρική Μακεδονία, σε άλλες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, όπως και στην, όπως στη Χαλκιδική. Να σημειωθεί ότι όλη η Θεσσαλονίκη, σχεδόν όλοι οι κάτοικοι είδαν νυφάδες, είδαν χιόνι, απλά δεν είχαμε τη χιονόστρωση όπως έχουμε εδώ στο Χορτιάτι, στο Φίληρο, στην Άνω Πόλη. Σιγά σιγά το χιόνι λιώνει, δηλαδή όσοι θα θέλουν να παίξουν χιονοπόλεμο ή να απολαύσουν αυτές τις όμορφες εικόνες, θα πρέπει να έρθουν νωρίς το πρωί, γιατί από το μεσημέρι και μετά μάλλον θα το αποχαιρετήσουμε. Μάλιστα. Πάντως εμείς, Μαρία μου, θα σου πούμε να βάλεις σκουφάκι. Φέρετε παρτά, φέρετε κουβέρτες και σκουφιά. Ήρθαν τα χιόνια και τα κρύα στις αυλές μας. Φέρετε να βράσουμε ροφήματα ζεστά. Γιατί η Μαρία, καλή μας συνάδελφος, ήταν εξίσου μάχημη, εξαιρετική στο ρεπορτάζ, αξιόπιστη και όμορφη κυρία. Με σκουφάκι ή χωρίς σκουφάκι. Και ήταν και θέλαμε το σκουφάκι της εχθές. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, θα τα πούμε και Μαρία, συνέχεια. Μαρία, μας ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, Μαρία μας. Ευχαριστούμε πολύ.